και ξέρεις να σε βλέπουν οι άνθρωποι, αλλά δεν τους κοιτάς στα μάτια, οπότε δεν αγχώνεσαι ιδιαίτερα. Έχεις μόνο μια ξαφνικά πίτα σου να σε σκουντάει συνέχεια. Και να τρώει. Θα πάρω φόρα, θα δείτε, τώρα θα ξεκινήσω, θα το προετοιμάσω τώρα, το ζεσταίνω, έτσι. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα μαζί με τον καλό μου φίλο και φιλοπτικό παραγωγό μου από την Αμερική, τον Γιώργο Στάν, που είμαστε μαζί εδώ από χθες, σκεφτόμουν ακόμα ένα πραγματικό ταξίδι. Να βάλω στην τσάντα μου μέσα την Οντόβουλτσα και πού ξέρει, ποιος ξέρει, πώς θα είναι το ξενοδοχείο που θα κοιμηθώ και θα κουραστώ. Και η αλήθεια είναι πολύ κουραστικό όλο αυτό. Το έχω κάνει, το πάει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Και φτάνουμε λοιπόν με ένα αεροπλάνο μικρό που ήταν σαν κουνούπι. Επίσης ξεκινήσαμε από την Αθήνα. Που πήγαμε στο αεροδρόμιο και είδα το αεροπλάνο που ήταν πραγματικά σαν μισό αμάξι. Τέλος πάντων, φτάσαμε στην Καστοριά και η πρώτη εικόνα ήταν πραγματικά μαγευτική. Πήγαμε αυτή την. Πώς είπατε? Ναι, όχι, έχει αστεία. Εγώ μου ήταν υπέροχη. Η πρώτη εικόνα ήταν χθες έτσι μια βροχερή Καστοριά στην υπέροχη λίμνη. Και όπως είπα στους 10-20 ανθρώπους που γνώρισα χθες και σήμερα το πρωί, είναι ότι αισθάνομαι και δεν έχω κανένα λόγο να σας κολακέψω ότι δεν βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είναι πολύ περιποιημένη πόλη και είναι πάρα πολύ όμορφη. Θα συμβάλλει και το πράσινο και η λίμνη σε αυτό βέβαια που διασκεδάζει εντυπώσεις λίγο. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Αισθάνομαι ότι είστε πολύ τυχεροί που μένετε εδώ πέρα. Και ξέρετε, είναι η μοναδική πόλη της Ελλάδας που δεν είχα πάει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Πραγματικά. Να είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα, να μου τρέχουν τα σάλια γιατί απέναντί μου έχω τις πίτες οι οποίες κρυώνουν και θα είμαι σύντομος γιατί πρέπει να τις δοκιμάσω. Θα σας πω δύο πράγματα για το βιβλίο μου και θα μου πείτε και εσείς ό,τι θέλετε και θα το κάνουμε ωραία. Λοιπόν, αποφάσισα να βγάλω ένα βιβλίο γιατί ήθελα να πω πολλά πράγματα στον κόσμο. Με σταματάνε οι γυναίκες στην Αθήνα, στο μετρό, στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε και αν πάω και μου ζητάνε συνταγές. Εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι αφενός με βλέπει ο κόσμος τηλεόραση, νόμιζα με βλέπει μόνο το σόι μου. Και επίσης δεν πίστευα ότι όλες εσείς και πολλοί από εσάς τους άλλους μαγειρεύετε τις συνταγές μου. Εγώ νόμιζα τις βλέπετε, περνάτε ωραία 10 λεπτά και μετά το ξεχνάτε. Και συνειδητοποίησα ότι ο κόσμος μαγειρεύει τις συνταγές μου και άρχισα να αισθάνομαι ωραία γι' αυτό και λέω δεν βγάζω και ένα βιβλίο. Τέλος πάντων, με τη βοήθεια με την παρότριση της φίλης μου της Ελένης Ψυχούλη που το αναφέρω και στον πρόλογο, μου λέει πρέπει να βγάλεις ένα βιβλίο. Έκατσα, το αίσθησα, φωτογραφήθηκα μάλλον, έβαλα μέσα 89 συνταγές, δηλαδή τις κάναμε 88, δεν είναι και ως πρόβλημα το νούμερο. Θα ήθελα να έχει 588 μέσα και πραγματικά να έχει πάρα πολλές. Στην ίδια τιμή θα βάλω παραπάνω συνταγές μέσα. Αντιστοιχώ σε αυτό το βιβλίο πρέπει να έχει περίπου 80-90 βία-100 συνταγές. Και περάστε, μη σκύβετε, περάστε. Δεν μπορείτε να μη σκύβετε. Περιμένω να θυμάσω τον πίτα σας, Είδατε, ξέχασα τι θέλω να πω τώρα. Τι μου κάνατε. Ξέρετε, δεν είναι αυτό να πάτε. Τι είπατε. Ναι, το θυμάμαι. Το βιβλίο λοιπόν βγήκε, κυκλοφορεί, πουλιέται, έχει κάνει και μεγάλη εμπορική επιτυχία. Είμαστε στην τρίτη έκδοση και σε μια εβδομάδα πάμε στην τέταρτη έκδοση. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να φτιάξει ένα βιβλίο. Έχει πολλή δουλειά, δεν ξέρει τι συνταγές να βάλεις μέσα. Εν τέλει νομίζω τα κατάφερα. Έβαλα τις 88 αγαπημένες μου συνταγές. Οι 80 είναι πανεύκολες για όλες τις νοικοκυρές και όσους τους αγόρια μαγειρεύουν. Οι 8 είναι λίγο φετζίδικες, γιατί έτσι είμαι και εγώ. Είμαι Μακεδόνας και εμείς οι Μακεδόνες θα έχουμε και λίγο αυτά έτσι. Θέλουμε να δείξουμε το πλούτο της κουζίνας μας και όταν κάνουμε τραπέζι σε κάποιον δεν κάνουμε ένα φαγητό όπως στην Αθήνα και μια σαλάτα, αλλά κάνουμε 4 φαγητά, 8 μεζέδες και 4 γλυκά ρομπού στο τέλος και ανοίγουμε και 3-5 κρασί. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως έλεγα τον κύριο Αλκυβιάδη, εδώ και στη Ρόδο μόνο συνάντησα τέτοιο κόσμο έτσι, που με ζεστό, που με καλοδέχτηκε. Ναι, και στη Θεσσαλονίκη ήταν ωραία και στο Βόλο και στα Ιωάννα. Όποια να πήγα ήταν υπέροχα. Απλώς εδώ πέρα συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, δεν ξέρω. Καταρχάς οι γυναίκες ήταν πολύ όμορφες στην Καστοριά. Είστε όμορφα.
Είμαι όμως μεγάλη μαλακά. Μεγάλη να το αγοράσετε από μία δουλειά κάθε μία. Λοιπόν, όχι, εντάξει, όλες οι φάτσες, ρε παιδί, πάντες, γυναίκες. Είστε όλοι, δεν ξέρω, έχετε μια ανέργεια πολύ θετική, όλοι θα μου γελάτε, είστε χαροποί άνθρωποι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι προσπαθείτε, όλοι προσπαθούμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν και γύρω μας, γι' αυτό το λέω, το τονίζω, γιατί όπου και να φύγα στην Άτσα και μην γίνει. Εσείς όλοι σας είστε πολύ θετικοί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλοδεχτήκατε και την εταιρεία και τις σπίτες για τα τοπικά προϊόντα που φέρατε. Να είστε πραγματικά καλά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα ακόμα. Τα γνωστά, ξέρετε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ήρθα στην Καστοριά. Αλήθεια το λέω, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Δεν το λέω γιατί θα δοκιμάσω τις υπέροχες σπίτες, αλλά θέλω πολύ να ξανάρθω. Είμαι σίγουρο ότι θα ξανάρθω, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ τέλη καλοκαιριού να ξεκινήσουμε την αμερικάνικη εκπομπή που θα κάνω, την Οδύσσια της Μαγειρικής. Προβάλλεται σε ένα μεγάλο αμερικάνικο κανάλι. Το λέω αυτό γιατί κάποιες κυρίες με ρωτήσατε για το Food and the City, ότι δεν θα συνεχιστεί, έχει σταματήσει αυτή η εκπομπή. Κρίμα όπως, ναι. Αλλά ξέρετε κάτι, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Τελείωσε η ελληνική εκπομπή και καθόμουν και έκανα διακοπές. Με πήρε ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, με είχε δει στη δορυφορική τηλεόραση. Μάλλον ο Γιώργος δεν με άρεσε πολύ. Η γυναίκα σου είπε να πάρει τηλέφωνο. Η γυναίκα του, η Έφη. Ναι, έψαχνε να παρουσιαστεί ο Γιώργος και λέει η γυναίκα του, η Έφη, εσύ είναι παιδάκι, λέει, όμορφο, ψηλό, φυλασμένο. Όχι, όχι, νομίζω ότι η αλήθεια είναι που είπε, εσύ είναι ένα σκοντρούλι στο Μέγκα. Λοιπόν, ο Γιώργος με πήρε τηλέφωνο, δεποστάσετε πολύ μικρές πλέον, πήρε το αεροπλάνο και να σου βρισκόμαστε σε ένα καφέ στην Αθήνα και συζητάμε και συμφωνούμε και σύντομα θα γυρίσουμε πίσω και τα όλα αυτά θα καταλήξω στο ότι θα είμαστε σύντομα πίσω σε κανένα 2 μήνες περίπου για να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε, να κάνουμε τα γυρίσματα για την Αμερικάνικη εκπομπή εδώ στην Καστοριά. Θεωρούμε ότι είναι πιο πόλη της Μακεδονίας. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη που είναι και η πατρίδα μου. Όμως αποφασίσαμε για πολλούς λόγους, κυρίως για λόγους ομορφιάς, πολιτιστικού πλούτου και γαστρονομικού πλούτου, να ξεκινήσουμε από την Καστοριά. Τελείωσα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θα γυρίσω σύντομα πίσω. Ελπίζω να έχουν βάλει μεγάλο αεροπλάνο την άλλη φορά που θα έρθω. Ξέχασα να πω το σημαντικότερο. Μην δείτε κόμπτης, δεν θα το ξεχάσω. Ξέχασα να πω το σημαντικότερο. Δεν τελείωσα με τις ευχαριστίες, περίμενε, ξέρω παιδί μου. Τα έχω όλα προγραμματισμένα, μη στραφοκέσαι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ την Καλλιόπη, η οποία, ναι, τώρα το παίζεις έκλειπη, είσαι και εσύ μεγάλη μουσίτσα, σταμάτα. Η οποία, η Καλλιόπη λοιπόν, ήμασταν άγνωστοι μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, γνωριστήκαμε στο Facebook και είναι ο λόγος που είμαι εδώ πέρα σήμερα. Είναι πολύ παράξενο πώς μέσα από έναν υπολογιστή μπορείς να ξεκινήσεις να μιλάς με έναν άγνωστο που δεν ξέρεις πώς είναι, στην άλλη άκρη του καλωδίου. Όμως μετά από ένα περίπου μήνα, μιλώντας με μία άγνωστη, καταλήγαμε εδώ σήμερα και να αισθάνομαι σαν να είμαι στην πατρίδα μου, τόσο έτσι όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου κάτσε με ένα έτσι. Η οποία έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βασιλιάδες από χθες. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ειρήνη, που είναι φίλη, οπότε θα σας αφήσουμε τους τύπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δήμος έχει κάνει πάρα πολλά. Μας έχει διευκολύνει πολύ με την παρουσία μας εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ όλους. Εγώ δεν μπορώ να ευχαριστώ επιμέρους. Ευχαριστώ όλους εσάς που με βλέπετε, που αγοράζετε το βιβλίο, το Δήμο, την Καλλιόπη, όλους εσάς που... Πού, τι, δεν ξέρω, πέστε πού. Που με αγαπάτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τα βιβλία του κύριου Καλλίδη διατίθεται για όποιον χρειάζεται εδώ. Εδώ, το κύριο Κυριάδη. Ναι, ωραία, θα συνεχίσουμε λοιπόν. Σας ακούω. Αμοσολίδες. Λοιπόν. Αν είναι εύκολο να το κάνουμε. Πολύ εύκολο να το βρείτε. Λοιπόν, το όνομα σας. Λοιπόν, η κυρία Πέπη
μου κάνει μια ερώτηση. Θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις, θέλετε να με ρωτήσετε τίποτα εκτός από το τι κάνει με λεγάκι με τα χέρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η κυρία Πέμπτη με ρώτησε τι είναι οι αμοσχολίδες και αν είναι εύκολο να μαγειρευτούν. Μαγειρευτούν πανεύκολα, τις βρείτε δύσκολο. Οι αμοσχολίδες υπάρχουν στην Βόρεια Ελλάδα μόνο, όπου υπάρχουν και μύδια, όπου υπάρχουν μεγάλα ποτάμια. Γιατί θέλουν βούρκο για να ζήσουν. Είναι κάτι σαν τις πετροζωλήνες που έχουμε στην Νότια Ελλάδα, απλώς είναι πολύ μεγάλες. Αυτές που μαγειρεύω στο εστιατόριο μου, αυτές που γραφήσαμε το μέσο βιβλίο, είναι από τη Ξάνθη. Στην Ξάνθη και στην Κομοτινή, στα παράλια έχει πάρα πολλές αποζωλήνες. Πώς είπατε? Ότι για ένα κοχύλι. Είναι σαν σωλήνα πραγματική, είναι τόσο μεγάλο. Και είναι πολύ ωραίο, αλλά κάποιος δεν βρει αμοσολήνες, μπορεί να κάνει το ίδιο φαγητό με κοτόπουλο. Να είστε καλά. Θα σας ακούω, δεν θα τα κάνουμε κουβέντα. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι? Δεν έχει πέρασει η ώρα. Α, τι θα μου γυρίσετε σήμερα? Το κόμπλο πώς? Αμάν. Νομίζω πως βρήκαμε που θα πάμε το μεσημέριο. Λοιπόν, τρεχάτε να προλάβετε να μαγειρέψετε να φύγουμε αυτά. Θέλετε να πείτε κάτι? Τι θέλετε να πείτε? Τίποτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Τώρα θα δοκιμάσω τις πίτες. Τις περιμένω πώς και πώς. Φαίνονται πανέμορφες και επίσης δεν θα αφιώσουν και πολύ. Και μετά, όσοι θέλετε, σας υπογράφω το βιβλίο εδώ πέρα. Εντάξει, να είστε καλά. Η κάθε κυρία να είναι στην πίτα της, την παρουσίαση. Λοιπόν, ένα πιατάκι θέλω. Ένα πιατάκι, να βάζω ένα κομματάκι. Το βάλετε και τώρα. Τώρα μισό λεπτό. Καλά, όλα τον παίρνω. Και ένα μαχαίρι εδώ. Λοιπόν, δεν κυρία, έκανε αυτή η κυρία. Καταρχάς είναι γλυκιά, είναι γλυκιά. Ένα πιατάκι μπορούμε να έχουμε. Ευχαριστώ.